Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City από το κλειστό του Ταύρου. Αγώνας κυπέλου εναντίον των Gangsters. Με γκέτο Πρεσόφ. Καλό παιχνίδι να έχουμε με πολύ σκορ και θέαμα. Τα κορμιά τα οποία υπάρχουν στο παρκέ προμηνύουν ότι θα δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ με ένταση και επαφές. Ευελπιστούμε σε αυτό. Και το Πρεσόφ. Η επίθεση. Ο Γκόης είναι άστοχος, ευθυδιασμός από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ ωραία για τους Gangsters. Ανοίγουν το σκορ με τον Κορτέση. Μείνω από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία το passing game. Ζάκης με τριμές θα τα στοχίσει. Γκόης παλεύει με όλους. Μείνος μαζεύει το επιθετικό. Ζάκης τον αφήνει τα χρεωθεί με διπλή. Διπλή τρίπλα. Με τον Ανδριώτη. Τον αναγνώστου. Με τον Βολοβέρο με συγχωρείτε. Πολύ καλά και φάουλ. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτά σήμερα το λέει από δυναμικό τελείωμα. Θα μετύχει και το έμεσο τρίποντο. Ο Δημήτρης αφήνει στον Νίνο. Προσπέφτει μέσα με το ταμπλό θα στοχίσει. Χωρίς το ψηλά από όλους. Θα μαζέψει το επιθετικό. Νίνο στη σταυρωτή. Θα πάρει και την επαφή. Είναι άστοχος. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Ανδριώτη. Σιμιτζάκης με τριμμέσα, πάρα πολύ ωραίο το τελείωμά του. Μέσα να τρυπήσει και θα πάρει το φάουλ. Τελειώσει σε δεύτερη φάση. Θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Βέρος. Θα γυρίσει πολύ καλή άμυνα. Κορτέζης. Κύρτης θα πάρει το φάουλ με τη δεύτερη προσπάθεια. Θα πάει και αυτό στην γραμμή των μπαλών. Baseline για τον Σιμιτζάκη. Πως είναι πιο δυνατός το λόγο. Θα σηκωθεί, δεν θα τελειώσει. Αλλά θα πάρει το φάουλ.
από τον Κορτέζη. Στην πρώτη βολή. Στη δεύτερη, μαζεύει ο Αντριώτης, πιέζεται από τον Νίνο. Επίσης τον Κίρτη, παίρνει φόρα, παίρνει και την επαφή, θα σκοράρει. Έβαλε τον αμυντικό του κυριολεκτικά μέσα στη ρακέτα. Νίνος. Και Σιλιτζάκης. Για τον Νιό. Αυτό είναι το γωνία άστοχων. Τριώτης μαζεύει, θέλει να βγάλει γρήγορα την διαστό μπροστά. Το σουτ για τρεις. Χωρίς επιθετική ισορροπία, κανέναν να υποστηρίξει, το πήρε και το βάλε. Την ολοκλήρωση λάμπης εδώ, στην ενέση, της Σιλιτζάκης παίρνει την μπάλα, κατεβάζει, θα πέσει μόνος στο κέντρο, θα στην ισορροπία του. Επάνω φορά, τζαμπούλ, οπότε ότι δείχνει το βελάκι. Με την μπάλα στα χέρια, έξω για τον Νίνο, στο σπλιτ, έξω για τον Νινιό των Σπυρίδων, Κόης, έξω και θα σκοράρει. Θα μπει και θα βγει, δεν θα του κάνει το χατήρι. Αντριώτης, να περάσει μέσα την πάλι για τον Γραμμάνο. Μπάλα, δεν θα βρει στόχο. Η πάσα, μπάλα, η παραφορά μας παραμένει για τους ίδιους. Παρά την ενόχληση του Ανδριώτη, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα. Μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Νιώθει μπροστά για τον Νίνο, δεν θα σκοράρει κι αυτός. Μπροστά από τον Κίρτη, ο οποίος θα πάει σε αντεπίθεση. Νικολούσιος με τα δύο μέσα, θα σκοράρει. Δέκα-δέκα, καλός ρυθμός μέχρι στιγμής. Σούτ από τον Νινιό, μέσα άμεση απάντηση. Αυτό ναι, τα κλαμάνω, με συγχωρείτε. Ένα με το δίκιο. Προσπίση, λίγο ώρα ο Νικολούσιος αφήσει για τον Κακλαμάνο, αλλάζει γωνία πάσας για τον Κολοβέρο, το step back, δύσκολο, ένα τσαλαλίκι. Τον Κακλαμάνο, που θα σκοράρει στη λήξη. Κόης, θα μπει μέχρι μέσα, θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, θα
σε κορμί πάνω στους dancers. Και ο Κολοβέρος θα πάρει το φάουλ στην προσπάθεια του να κάνει διείδηση. Θα πάρει το κεντρικό διάδρομο και θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ όμορφα. Ζάκης. Βασικά αυτός πολύ όμορφα στο lay-up. Η ομάδα θα κάνει το 20-15, 2-15 την ολοκλήρωση της περίοδου. Γρηγόρη πάνω του Τζινιώκα. Μέσα η μπάλα. Τζινιώκα θα την πέσουν από πίσω. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των Gangsters. Λαμάνος, θα πάρει το κεντρικό διάδρομο. Δεν υπάρχει τίποτα, φαουλ χαμηλά. Συνέχεια αυτό το κλείδι μετά την επαναφορά. Πάμε και το Κραβάρης. Θα δώσει την πάρα μπροστά στον κίνητο. Θα πει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ στη δίσδυση. Αλλάγη για τους γκάγκστερς. Στον αγωνιστικό χώρο ο Κολοβέρος. Τον Νικολούσιο. Μπάλα για τον Κρυσιτζάκη, θα πρέπει να κάνει το σπλίτ, τον Ινό θα τα καταφέρει και θα σκοράρει ο ίδιος το επιθετικό rebound και θα πάρει το φάουλ πολύ σωστά. Θα πάει στη γραμμή των βολών. Δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 22-15. Το σούτ για 3 στο σίδερο, αλλά θα χρεωθεί με φάουλ. Ο Κοντογιάννης πάνω στο σούτ του Κραβάρη. Θα το στείλει στη γραμμή των βολών. Ευκαιρία να μείωσουν την υγεία του Πρεσόφ. Στόχο στην πρώτη. Στόχο στην δεύτερη. Σε δύο στις τρεις. Gracias.
45. Μόνο στο κολοβέλο. Πάρα πολύ όμορφα θα σκοράρει από την γραμμή των πόντων. Πάρα αφήσαν πόνο του. Και τους τιμώρησε. Θα το βάλει του Νίνου. Θα καίει η δεύτερη. Πάμε τώρα για να παραμείνει. Έξι. Στον αέρα με σπάσιμο της Μέης και θα πετάξει και αυτή την τριποντέλα που θα κλείσει η πρώτη περίοδος 28-19 με αυτή την πομπίτα του Κολοβέρου. Πάμε σε μια ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή για την άρξη της δεύτερης περίοδου. Με τους γκάνγκστερ να έχουν την επίθεση. Πάρα πολύ ωραία πάση και πάση στον Τζινιώκα που θα κρατήσει την ισορροπία του και θα τελειώσει από κάτω πολύ όμορφα. Να δούμε αυτό το κορμί, τι βασιλικές φάσεις θα μας προσφέρει. Μήνος για τον Χρυσνιτζάκη, βγαίνει έξω. Θα πάρει φορά, πολύ ωραία χρησιμοποιεί το κορμί του. Καταπληκτική φάση μπαλά όμως τον Φτύνη. Ήταν για highlight εδώ η τρίπλα του Χρυσνιτζάκη. Στην άλλη πλευρά τώρα η μπάλα δεν θα περάσει το τσίλιο. Κλειστός ο χώρος μεταξύ των δύο ψηλών που θέλουν να συνεργαστούν. Ενός από την άλλη πλευρά θα σκοράρει στον εφηβιασμό. Μέρος, έξω η μπάλα, το σύμπα του Χακλαμάνο, κακό. Βάρης Μαζέντης, κρατήστε την μπάλα. Δώσει το κοινό, θα χτυπήσει σε πρώτη φάση. 45 θα στοιχίσει. Δεν μπορεί να μαζέψει. Κοινιώκα. Είναι για τον Κοντογιάννη. Λαμάνος, μπάλα για τον Κολομέρο. Θα πήγει μέσα, θα πάρει το φαουλ χαμηλά. Δεν υπάρχει συνέχεια. Χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Έχει προηγηθεί το φαουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Νιώκα, ο Σουτζιά 3, συνάστη από τον Κολοβέρο αυτή τη φορά. Γκίρτης παλεύει από χέρι τον Πρεσόφι μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα βάλε με όλους στο θηρίο και βγήκε νικητής. Νιώκα από την γωνία. Αφήσαν μόνο του. Σουτάρει κιόλας στο παιδί από ό,τι φαίνεται. Πολύ καλό στοιχείο το σουτ σε ένα τέτοιο κορμί. Η απάντηση δεν θα έρθει. Ο Λοβέρος, είναι φόρα. Πολύ ωραία πάσα και δεν θα την κρατήσει όμως από τον Γιάννη σε αυτή τη φάση. Διατηρεί την κατοχή και τώρα η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτά είναι τα λάθη όταν χαλαρώνεις. Έσωσε την κατοχή το παιδί, μια πολύ δύσκολη κατοχή. Αυτό η μπάλα του φεύγει μέσα για την κυρία Χαβός και είχε αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα για να βγάλει το ευνηδιάσμα και δώσε μια στιγμή χαλάρωσης. Αλλά παραμένει για τους γκάνγκστερ, οπότε έχω βγάλει τα δικά μου συμπεράσματα. Μάλλον η μπάλα μου πήσε. Αμυντικό Κολοβέρος θα πάρει την επαφή πάρα πολύ όμορφα και θα πάει στη γραμμή των βολών. Πολύ καλή ισορροπία στον αέρα παρά την επαφή του αμυντικού. Και στη δεύτερη. Okay.
Μπιλόν έχει πάρει. Ο Διάδρομ ψάχνει την πάσα. Ο Λοβέρος θα βρεθεί στη γραμμή της πάσας. Θα πάει μέχρι το lay-up και θα τελειώσει τη φάση. Πολύ δουλειά. Κυρίως στον επιθετικό κοδομέα από τον Λοβέρο. Φορτώνει το αντίπαλο καλάθι με όποιον τρόπο μπορεί. Καβάρης. Πάρε το σουτ πίσω από τα screen. Κοντό. Μέρης τώρα με την μπάλα. Πιέζεται, πίσω για τον Φοντογιάννη. Νιόκτα, έξω η μπάλα, πολύ ωραίο το passing game. Ο Βέρος, γεια σου. Το Μέρι είναι άστοχο, πιο ψηλά από όλους. Ο Βίκας, Ράβαρης, μπάλα προς τα για τον Ινιό. Κόψει ο Κρυσιμιτζάκης. Ράβαρης, έξτρα πάσα, πολύ ωραία το χτύπημα του Μπίκα στο close out. Δεν θα ευστοχίσει όμως. Αλλά θα δώσει την μπάλα στον Κολοβέρο, 45 θα πάρει το σκένα από ψηλό. Τον έχει γίνει αλλαγές, Κολοβέρος θέλει να μπει μέχρι μέσα και θα πάρει το φάουλ, πολύ σωστά. Σώμα, πάμε και σε ένα time out, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστροφή και συνέχεια για το time out. Κολοβέρος άστοχος στην πρώτη του βολή, να το κερδίσει με ένα foul. Έστοχος στη δεύτερη. 39-21. Αργά και σταθερά ανοίγουν την τζαλίδα οι Gangsters. Βάρης περνάει, τον αφήνουν μόνο, τελικά θα πάρει το συμπλασίς κοντό. Αγριώτης με την μπάλα στα χέρια για τον Νικολούσιο. Πολύ ωραία η μπάλα μέσα στο Τσινιό. Θα γυρίσει κανένα θέμα εκεί να εκτελέσει από κάτω. Πίδα πιάστονα. Τσινιώκα, Λοβέρος, πολύ ωραίο συνδυασμός που θα εκτελέσει όμως ο Νικολούσιος. Χάθηκε η ευκαιρία εδώ. Θα παζέψει όμως την μπάλα από το λάθος των Πρεσόφ. Θα πάει και το σημείο πόντων σας στην προπόνηση, γιατί όχι. Σεμιτζάκης. Κάνει το drive μέχρι μέσα, προσποιήσεις, θα βρει τον Νινιό στο κόψιμο, αυτός πάρα πολύ ωραία θα βρει. Τον Νινιό τον Νικόλα, ο οποίος θα στοχίσει. Φάουλ από τους Πρεσόφ πάνω στον Κολοβέρο. Επαναφορά από πλάι. Δίκτης, ο Μέρι, Τσινιώκα θα του δώσει το σκρίμερ, θα πάρει το σουτ για τρεις πολύ γρήγορα η απόφασή του, μάλλον το είχε προαποφασίσει χωρίς να δει τι θα κάνει άμυνα. Από το σκλήρωμα η μπάλα θα περάσει για τον Κόι. Υπάρχει φάουλ, φάουλ του Ανδριώτη. Λογικά ναι, βλέπω τον Ανδριώτη και παραπονιέται, οπότε το φάουλ έχει χρεωθεί εκεί. Τον Κορτέζι, άστοχος, μηνός. Πολύ ωραία για τον Κόε, πάρα πολύ ωραία φάση εδώ η τριπλέτα από τους Πρεσόφ με τον Κρυσιμιτζάκη. Θα βάζει την μπάλα στο καλάθι. Στην γραμμή των βολών. Ναι.
4 για τους Πρεσόφ. Μινιός γυροβολάει για την άμυνα. Μινιός πηγαίνει σε να πάρει το pull-up dunk με μπομπή τα πεταχτάρι. Όλα τα πρόσθεσε σε αυτή τη φάση. Μινιός όμως πάρα πολύ ωραίο το fadeaway μετά το επιθετικό του foul. Θα εξοργήσει μέτρος τη βοήθεια του ταμπλό. Θα σας πω ότι θα στοχίσει την δεύτερη προσπάθεια. Μητσάκης. Μας δεχτεί όλη σε μια πλευρά. Θα βρει τον Νινιό πάρα πολύ όμορφο στο κόμισμα της πλάτης. Αυτός όμως θα στοχίσει. Θα στείλει την μπάλα πάνω από το Στεφάνι. Με υπομονή και ισορροπία θα κάνει το 44-25. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Πολύ ωραίο το καλάθι και του Μίνου μπροστά σε ψηλότερο κορμί. Πολύ ενέργεια του Μίνου, πολύ μεγάλη βοήθεια, επιθετική κυρίως. Γύρτης, τον αφήσαν μόνο του, από την αλλαγή γωνίας, είναι άστοχος. Παίζεις, το σουτ για τρεις, είναι άστοχος από τον Κολούσιο. Νίνος μαζεύει, θα τρέξει και θα χρεωθεί με βήματα. Έφυγε η μπάλα από την κατοχή του, πέρασε το πίτρο στον όριο, που μπορεί να τριπλάρει. Πεντακάθαρη φάση αυτή για τους διαιτητές. Έχουμε ένα time out εδώ από τους διαιτητές. Τεχνική ποινή έχει δώσει ο διαιτητής. Συγχωρέσει με μπορεί να λύσει τη φάση, αλλά δεν έχω καταλάβει σε ποιον και τι. Για διαμαρτύρια είναι ο λόγος της τεχνικής. Επαναφορά τώρα από το πλάι για τους γκάνκτες με τον Ανδριώτη. Ανέβει ο Βεκλαμάνος για να του δώσει το σκρίν. Ανδριώτης θα φτάσει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ όμορφα, δεν θα τελειώσει όμως με το αριστερό. Δεν το κάνει μπάλα το χατήρι. Το τελείωμα ήταν λίγο στο σκρίνο από το πιέντο. Δεν θα κάνει και το φάουλ πάνω στον Νίνο. Αναφορά, ο Ιτ μέσα για τον Σκιτζάκη που φάμε με αυτόν τον τρόπο θέλει να σκοράρει. Τέλος, είναι όμως εκεί ο Νινιός που γύρισε μαζί σαν τρέιλερ και επιβρέθηκε στη γραμμή της μπάλας. Νινιός από την άλλη πλευρά το βιολί του, φορτώνει το αντίπαλο καλάθι με όποιον τρόπο μπορεί. Άλλα 4-29. Λοβέρος, πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε καταλαμβάνωσε όμως δεν θα σηκωθεί την μπάλα στην κατοχή του. Ήταν ένα πολύ εύκολο βράδυ για εκείνον, καθώς είχε τραβήξει όλη την άμυνα πάνω του. Νίνος πήρε φόρα, πάρα πολύ ωραία η φάση. Και η φάση από τον Σιμιτζάκη. Ο οποίος θα σκοράρει. Πάμε πάρα πολύ ωραίο το τελείωμα και το κολοβέρα από την άλλη πλευρά. Πόσο
στο δευτερόλεπτο έχουν απομείνει. Το Σουγιά 3 με άσπρα από τον Κομπρεσό. Ο Λοβέρος με ιδιαίτερη προσπάθεια θα δώσει μπροστά. Δεν θα μπορέσει ο Κωνσταντιάννης να τελειώσει τη φάση. Θα πάει όμως στη γραμμή του Βολών. Θα σε κέρδει στο φάουλ. Φάση 48-31, σκόρη μηχρόνου μπροστά η Gangster, μεγαλύτερο μπάσκετ, πιο ομαδικό σε άμυνα και επίθεση. Πάμε στην ανάπαυλα του μηχρόνου και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μηχρόνο. Επιστρέφουμε κυρίες και φίλοι από το ημίχρονο για την αρχή της τρίτης περίοδου. Μέρος έχει την μπάλα, να βρει στήριγμα, να βρει στον Νικολούσιο. Μέχρι μέσα, πάρα πολύ ωραίο το lay-up του. Πέρασε και από τον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει και δεύτερο μέσα. Βέρος. Θα πάρει το σκριν. Θα τον διώχνει. Ωραία αλλαγή πάσας, Νικολούσιο. Δεν θα του κάνει μπάλα το χαρτίρι στη λήξη. Πολύ καλή φάση εδώ. Αλλαγή γωνία πάσος από τον Μέρι. Μήνω. Και μέχρι μέσα, κάνει δύο στήση. Του μπάλα για τον Κάσο, κατά ο Μήνος. Θα γύρισε με το Ισλάιν. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Πραγματικά. Με χέρι πάνω του θα γυρίσει και θα σκοράρει. Πάρα πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Είναι και σε μένα, έχει ζεσταθεί, έχει πιάσει το ρυθμό του. Λοβέρος θα πάρει το screen από τον Τσιμιόκα. Θα μπει μέχρι μέσα, θα βρει και τον Τσιμιόκα. Αυτός έξω για τον Κορτέζ με ταυλό μέσα. Ο ένας ψηλός τάχησε τον άλλον. Πετάγεται από πάνω στη γραμμή της πάσας και ευνηδιασμός για τον Νικολούση από την άλλη πλευρά και τους Gangsters, οι οποίοι έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά και σε αυτή την περίοδο. Δεν τους βλέπω να αφήσουν, έχουν σκοπό να αφήσουν πολλά περιθώρια μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Δείχνουν σοβαροί στο παιχνίδι τους και σε άμυνα και σε επίθεση. Τάσης, Κατομίνο, είναι ο παίκτης που θέλει πιο πολύ προσοχή. Από τη deflection του νομικού. Καλομέρος. Ο Λούσιος θα πάρει το screen. Αντίθετο του Τσιμιόκα. Μέσα. Δεν θα στοχίσει αυτή τη φορά. Θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Πολύ.
και στη δεύτερη. Γιαννούλη στον κυμπάλα. Μπάλα πέναντι στο Γιαννούλη, θα πάρει το σκύρο από τον Γκάση. Κόστος η Διατρής, μέσα και αυτό πολύ ωραία φάση από τους Κρυσόφ. Πήραν όλο που τους έδωσε η άμυνα. Μέρης. Στα σκριν, θα συνεχίσει ο Κολομέρος. Γιαννούλη τώρα με την μπάλα ξανά. Νομικός, μπάλα μέσα για τον Νίνο, παίρνει τις επαφές, έρχεται το μουσικείο, σημείο, καλάδος, ένα στοπ. Και θα θελωθεί με βήματα τον Νικολούσιος. Άλλαξε γνώμη, τελευταία στιγμή για την μπάσα που θέλει να κάνει. Από τον Νιό, την μπάλα, ο Λοβέρος, ο Λούσιος, ο Ντεγουέι, άβει μπάλα μέσα στο χαλάθι, άλλος ένας εχνιασμός για τους γκάγκστερ. Νιός. Πέρα το οικονομικό με το side step, θα στοχίσει το ψηλά πόλης με τον Ιώκα. Μέρη μπροστά, Νικολούσιος τον αφήσαν, μέσα έχει πιάσει φωτιά. Στα 1.39 διαφορά πλέον. Άλλη όλο τον λάθος, μηνός μάθος. Σωζεί την κατάσταση στο στιγμή, Γιαννούλης για δύο, άστοχος Μέρης. Πολύ ωραία. Για τον Κολοβέρο, αυτός θα πάει. Πολύ ωραία η πάση με το σωστοκίνη του Τσινιώτα που θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound όμως. Μέρη θα πάρει το συνδιατρής, είναι άστοχος. Σφαλιάρο του Κορτέζη θα καταλήξει στα χέρια του νομικού. Νίνον. Πουλά τζάμπερ, πάρα πολύ ωραία ισορροπία του στον αέρα. Μέρις, θα βρει τον Τσινιώκα, θα σε ξαναβρει πάλι τον Μέρι, πολύ δύσκολη παραφορά στον εμφυλιασμό. Θα δεχτεί το στόπ αλλά με φάουλο τον Κορτέζη. Τρεις, είναι άστοχος. Ο Γιάννης δεν θα προλάβει καθώς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Αλλά δεν θα μπορέσει να κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μόνο φορά που ο Γιάννης να έχει την μπάλα. Μινό. Αυτός θέλει να βρει πάρα πολύ ωραία μέσα. Τον Τσιμιτζάκη, Γιάννης, σκέφτε. Πολύ ωραία η άμυνα. Κολοβέρου σε πρώτη φάση, το τρίπον είναι άστοχο. Ο Γιάννης θα πάρει και το φάρι το μηνό. Και
Λαβέρο στο 45. Θα πάρει το τζιλό, το step back, θα πάρει το συγκατρίς μέσα! Βιάζεται, καλά κάνει. Διπλό σκριν. Τραβάει το ξύλο έξω, πάρα πολύ όμορφα και μυαλωμένα. Οι γκάρτερς κάνουν την επίθεσή τους. Ο Κίρτης δεν θα στοχίσει, αλλά είναι για τους Πρισσόφ, καθώς από τα χέρια του ψηλού του χαρίτη της χαρακτηριστικά. Η μπάλα πέρασε εκτός από το Ριώτης έχει διαβάσει που θέλει να πασάρει, παρόλο που η μπάλα παραμένει στα χέρια του νομικού του Πρισσόφ. Σιμιτζάκη, θα περάσει με τις προσποιήσεις. Μινός με ταμπλό μέσα. Ριώτης με την μπάλα, θα πάρει το πίκ, θα πάρει και αυτό την επαφή. Τίποτα λέει με διαιτητές, η μπάλα παραμένει. Άκρα του τάφου σιωπή ξαφνικά στο γήπεδο. Με κάποιο μαγικό τρόπο διευθύνει σταμάτησε την βαβούρα. Οι πιστόντιες γκρίνιες υπήρχαν. Τινός μέχρι μέσα, πάρα πολύ όμορφο να δεχτεί το στοπ σε αυτή τη φάση. Η μπάλα παραμένει όμως στο Πρισσόφ. Ο Σιμιτζάκης θέλει να παίξει. Θα πάρει την baseline. Πάρα το εύστοχο τρίποντο. Έχουν φάει όλο το χρόνο της επίθεσής τους. Παραμένει το 45 σε αυτή τη φάση. 2 λεπτά για να συμπληρώσει τη τρίτη περίοδου. Υπάρχει ο Παντογιάννη. Πάει το σκριν, πάρει και την επαφή. Ο Σιμιτζάκης θα μαζέψει το αμυντικό rebound, θα κατεβάσει και την μπάλα. Πολύ όμορφα οι τρίπες, περνάει στους υπάλλους του. Η μπάλα όμως δεν θα περάσει. Του μπήκα για το νομικό. Η ρεμάκια θα ήταν πάρα πολύ όμορφη φάση, αν καταφέρει να βρει αποδείχτη για στόχο. Όχι μέσα, θα στοχίσει ο ίδιος στο επιθετικό ρημά παλέχνει τον Αντριώτη, αλλά καταλήγει στο μέρη από τις καραμπόλες και 4-1-2-2. Ο Γιάννης θα μπορούσε να τελειώσει, δίνει στον Κακλαμάνο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Σου του μπήκα για τρεις, πολύ κακό με χέρι πάνω του και μάλιστα το χέρι του Κοκλαμάνου που έχουν μια αλφα διαφορά ύψους. Μητήκη σαν στοχός με μαζεύει. Αρχίσει όμως ο Κακλαμάνος, αλλά βρήκε στο σίδερο. Μουσικός τώρας για τον Μίνο από απέναντι, ένας αντίον όλων. Δεν υπάρχει τίποτα. Δύσκολα πέρα ασφάλι, εκεί μέσα στα χωριά στο κύριο και χέρια στον αέρα. Κακλαμάνος για τρεις, μπαλάντα του παίξε να δει. Το σίδιο με τώρα ρωτά για την επίθεση.
για την Εσπρεσό. Τράβανε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Νίνου. Θα πάρει μια ανάσα. Καλή αλλαγή. Πάρει το φαουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών για τρεις πόντους, για τρεις βολές. Καθώς την ώρα που στρίχθηκε το φαουλ έχει πατήσει. Όχι, η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Από το πλάι, αναφορά, οκ. Σιμιτζάκης με το φενταγουέ. Αν μπορέσει να τελειώσει μετά το επιθετικό φάουλ, με το επιθετικό rebound, με συγχωρείτε, βρέθηκε τη σωστή στιγμή στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. 67-45, τέλος τρίτης περίοδου, πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Επιστροφή για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Γκράβαρη, μέχρι μέσα, την μπάλα. Στον Κάση, Ανδριώτης αφρέχει με φάουλ. Το οποίο θα στείλει τον Κάση στην γραμμή των βολών. Έστωχος στην πρώτη του βολή. Έστωχος και στην δεύτερη. Έστωχος η διαφορά στα 7-47. Για τον Κίρτη, για τον Μοντογιάννη και μπάλα μέσα για τον Κλαμάνο που θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Διότις θα πάρει το φάουλ και θα πάει για αυτό στη γραμμή των βολών και αφού στον ύπνο εδώ προς στιγμή την άνοιξη από τον Πρεσόφ. Προσλάβανε τι κάναν το φάουλ πριν καταφέρει και εκτελέσει. Μπάλα λέει ο Πρισιμιτζάκης, άλλη άποψη έχει ο διαιτητής. Επαναφορά από το πλάι με τον Κοντογιάννη. Με τον Κίρτη, με συγχωρείτε. Μέρι, φωνάζει το σύστημα, πάρει το σκήνα από τον Κίρτη. Αλλαγή γωνία για τον Κλαμάνο, πάρα πολύ ωραία. Και θα σκοράρει αυτή τη φορά. Ανενόγλυτος από την γραμμή του τρυπόντου. Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραίο καιρό. Πάλο θα περάσει για τον Κάση, θα στοχίσει θα περάσει και με βήματα. Άμα το Πρεσόφ είχε η άμυνα για τους γκάνγκστερ. Το σκριν, πάρα πολύ ωραία θα βρει τον Κλαμάνο, 2-2, καταπληκτικά διαβάσματα από τον Μέρι. Στα pick and roll, πάρε βάλε, έχει βγάλει τον Κλαμάνο σε δύο φάσεις. Καμπαρίς, πολύ καλή άμυνα του Γκίρτη, θα σκοράρει όμως με δεύτερη προσπάθεια. Έλα! Γυρτής, μέσα από το φάουλ, πάρα πολύ ωραία. Η συμπέκτωση το βρήκαμε την ώρα που έκανε το φλάσ το κενό της άμυνας και θα τιμωρήσει 74-49. Μέσα η μπάλα για τον Σιμαντζάκη.
Μισθή από δύο, αλλά θα γυρίσει, θα αστοχίσει τα κλαμάνος για τον Μέρι. Ωραία ενόπα για τον Κλαμάνο, θα σηκωθεί και θα σκοράρει και σε αυτή τη φάση. Πάρα πολύ ωραίο διάβασμα και σε αυτό το πικερόλ. Εκμεταλλεύτηκε ότι ο Κλαμάνος βρέθηκε με δύο κοντούς μέσα. Από την ούπια σε την μπάλα, ήταν κάτω από το καλάθι. Το σουτ νομικού, πάρα πολύ όμορφη φάση. Ήταν οπλισμένος, έτοιμος. Και εκτέλεσε. Παλιάρα απόδοσε, θα ευνοήσει τον Κοντογιάννη, άστοχος και αυτός, ο Τέζης, και φάουλ. Δίνει ενέργεια πάντο στον Δάξτερ. Πραγματική ομάδα μέσα στο παρκέ. Αντριώτης, πήρε χώρα, all the way up με τα αριστερό, θα ήταν πολύ όμορφο το το καλάρθι αν μπορούσε να το τελειώσει. Πολύ όμορφη αλλαγή στον αέρα. Σιμιτζάκης, τον Κόη μέσα. Κορτέζης δεν θα ευθυνθείς, αλλά θα πάρει το φάλσο αυτή τη φάση. Έχουμε τις αλλαγές για τις δύο ομάδες. Και πολλές για τον Κορτέζη. Στην πρώτη. Στη δεύτερη. Τον Νίνο που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλει το κορμί του μπροστά από το σέντερ. Τον Γκάνξερ θα πάρει την επαφή και θα ρισοφάρει και θα σκοράρει. 79-56. Στην μπάλα στον Κολοβέρο. Πολύ ωραία πάσα απέναντι για τον Ιβολούσιο. Πάει να δώσει τον Κινιώτα. Ο Λούσιος θα πάρει την επαφή. Θα τα πάρει ο Λαμπάριζα, θα πάρει και τους δύο πόντους.
σπαρά και σταθερά. Μεγαλώνουν τη διαφορά τους. Γκάνστερς, Κινός, στον Ινιό. Καμαρά. Είναι για τους Πρεσόφ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Μέρης για τους Γκάνστερ, νομικός για τους Πρεσόφ. Η έλειξε, δεν υπάρχει συνέχεια. Άλλη μια αλλαγή άμυνα για τους Γκάνστερ. Φέρος, άλλη μια αλλαγή. Στα πόδια, πάρε βάλε στον Τσιμιώκα. Πάρα πολύ ωραίο πιτερόλ. Όχι, πολύ ωραία η πάσα του για τον Ινιό, επίσης πολύ ωραία. Πολύ ωραίο χτύπημα από τους Πρεσόφ. Ο Λούσιος θα χάσει, η επαναφορά όμως είναι για τους ίδιους. Πάρε την baseline, boys, πολύ ωραία στο Μινιό, για τρεις, λάστοχος, Μίνος μαζεύει, νομικός για τρεις, πάρα πολύ ωραία φάση. Από τον Ταντρία 59, 2 και 22 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Φέρος με το step back, είναι άστοχος, Μίνος μαζεύει τα αμυντικό. Κάνει και το φαουλ. Σταματήσει τη φόρα του Νίνα. Που του πήρε τα βήματα. Ο Λοβέρος δεν θα τελειώσει τη φάση από την άλλη πλευρά. Νομικός τώρα, είχε ένα άγριο ρυθμό το παιχνίδι τώρα στα τελευταία λεπτά. Τσινιώκα έχει πάρει φόρα. Μήνος έχει χτυπήσει την προηγούμενη φάση, έχει γυρίσει το πόδι του ή κάποια κράμπα από τον τρόπο που τον έχουν πιάσει. Λογικά κάποια κράμπα, έχει δώσει πολλή ενέργεια στο παιχνίδι των Πρεσόφ σήμερα. Έχει κουβαλήσει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. 1,5 λεπτό την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό. Συνέχεια στο παιχνίδι. Νομικός με το βέβαια σε την μπάλα ήταν οπλισμένος και εκτέλεσε. 83-64. Μέρης του Φλέξιον. Του μπήκα η μπάλα θα φτάσει στον Νικολίσιο. Η μπάλα δεν θα περάσει για τον Τσινιώκα. Τσινιώκα τα νέκα βικέντζιος. Γενικός, ο μαζέχει στο rebound. Θα πάρει και το σύγκια της μπροστά του Ζηλό. Θα εκτροχίσει και σε αυτό.
έχει πάρει φωτιά στα τελευταία εκτός και ο Αμυγός, έχει στόχο. Μικρή σημασία έχουν όμως όλα αυτά. Καθώς έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, χωρίς να κλέψει. Και ο Χολοβέρος θα ακολουθήσει για να διορθώσει το λάθος του. Έχει πάρει τα βήματα και θα δώσει μια πολύτιμη βοήθεια στον συμπαίκτη του. Και θα βάλει το στόπ από πίσω, πολύ όμορφη φάση του Χολοβέρο. Άλλη μία, Μινιός, η μπάλα για τον Ομικό. Θα περάσει το free out. Και αν το γονατό του, δείχνει να τροντάρθει και ίσως και γι' αυτό δεν έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο αποτέλεσμα της πάσας. Θέλει απλά να μπει η μπάλα από πάνω του. Μέρης, ίσως στην τελευταία επίθεση των Γκάνγκστερ. Βέρος, από τη μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ, πάρα πολύ όμορφα. Θα κυκλωθεί με βήματα. Ναι, ναι, τώρα που σκέφτομαι τη φάση έχει πολύ δίκιο ο διαιτητής. Και μόνο δίκιο, όχι πολύ δίκιο. Μπορείς μέχρι τώρα. Θα πάρει το σκηνά από Μινιό, θα το μέχρι μέσα, θα βγάλει στο Μινιό για τρεις λάθος. Μινιό σας πήρε, ήταν αυτός που πήρε το σουτ. Προθέτησε, έφαγε και μια φάπα από πίσω στην διεκδίκηση του φάου, στην διεκδίκηση του rebound. Εκεί πίνει το διαδητή. Λόγω ηρωνίας, πάμε στον Κολοβέρο. Gangsters, 11,7 έχουν απομείνει. Από την κίνηση του Μέρι δεν πρόκειται να κάνουν επίθεση και καλά κάνουνε, δεν υπάρχει λόγος. 83-67, τελικό σκορ, μεγάλη νικητές οι Gangsters με τρομερό μπάσκετ και στα δύο μέρη του γηπέδου. Πραγματικά μια ομάδα που θα δώσει θέαμα στο πρωτάθλημα. Καλή αρχή τους ευχόμαστε και καλή συνέχεια, πάνω απ' όλα γιατί η αρχή έχει γίνει. Φίλες και φίλοι του Basket City, από όλους όσους εργαστήκαν για την αναμετάδοση του παιχνιδιού, να έχετε ένα καλό βράδυ.